Κάθε μέρα που περνάει, γεμίζουμε με νέες ανάσες αισιοδοξίας, περηφάνειας και εμπιστοσύνης στη μεγάλη δύναμη των εργαζομένων και του λαού για την τεράστια δύναμη που έχει όταν αυτή οργανώνεται, όταν στοχεύει τον αντίπαλο, όταν δεν πέφτει στις παγίδες των σωτήρων και της αναμονής. Το μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων για την υγεία, η αλληλεγγύη του λαού στους απεργούς υγειονομικούς την 1η Δεκέμβρη, η άμεση ανταπόκριση των συνδικάτων και των λαϊκών φορέων στις προσπάθειες να αρπαχτούν λαϊκά σπίτια στους αμπελόκηπους και στην Τούμπα και ο πρόσφατα μόλις προχτές στο Δήμο Θεσσαλονίκης, η μαζική καταδίκη στην εμφάνιση 5 νατοικών πλοίων στο λιμάνι μας και πάνω απ' όλα το μεγάλο λαϊκό ποτάμι στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη είναι όλα κρίκη στην αλυσίδα που φτιάχνει ο λαός για να προστατεύσει τη ζωή του, το εισόδημά του, το σπίτι του. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να κλιμακώσουμε αυτή τη μάχη. Να μην αφήσουμε κράτος και εργοδοσία να πάρουν ανάσα. Ιδιαίτερα η απεργία στις 9 του Νοέμβρη αποτελεί παράδειγμα για τη δύναμη που κρύβει η οργανωμένη δράση των εργαζομένων. Η προσπάθεια να μην εκφραστεί η λαϊκή αγανάκτηση, να μην φανεί ο ένοχος, ήταν συντονισμένη. Από την κυβέρνηση να τάζει επιδοτήσεις και καλάθια, από πολιτικές δυνάμεις να μένουν σε ρηχά συνθήματα για τον Μητσοτάκη και για άλλους υπουργούς, από τις δυνάμεις του στο κίνημα που έστειναν προεκλογικά πανηγύρια, που ακόμα και σήμερα βγάζουν δημοσιεύματα σε εφημερίδες για να μας πείσουν πως δεν άλλαξε τίποτα, πως η απεργία ήταν μια τρύπα στο νερό. Αλλά συνάδελφοι δεν τα κατάφεραν. Η 9 Νοέμβρη μένει σαν μέρα ανάτασης για το λαό. Μένει σαν το πρώτο μεγάλο βήμα για την οργάνωσή του για να σώσει ο λαός στο λαό. Από την ακρίβεια που προκαλούν οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων, το κυνήγι του κέρδους, οι πολέμοι τους. Για να σωθεί ο λαός από την πείνα. Γιατί δεν αποδεχόμαστε το 2022 το βρεφικό γάλα να κλειδαμπαρώνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ αφήνοντας νηστικά τα παιδιά μας. Για να μην μείνει κανένας άστεγος. Γιατί δεν δεχόμαστε να σπάνε οι πόρτες μας μέσα στα ξημέρωτα με εντολή αυτών που χαρίζονται σε εκατομμύρια στις πολυεθνικές που έχουν δώσει αφορολόγητος στους εφοπλιστές. Για να μην μείνει κανένας παγωμένος. Γιατί δεν θα επιτρέψουμε το αν θα έχουμε ζέστη στο σπίτι μας να εξαρτάται από τα χρηματιστήρια της ενέργειας που έχουν στήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύρριξη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καταφέραμε να κάνουμε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων. Με τη συζήτηση εργάτη τον εργάτη σε κάθε χώρο δουλειάς, πολλοί περισσότεροι σήκωσαν το κεφάλι. Με χώρους δουλειάς που νέκρωσαν, με χιλιάδες απεργούς, με νέους εργαζόμενους που πολλοί για πρώτη φορά έκαναν αυτό το μεγάλο βήμα. Σε αυτούς πρέπει να απευθύνουμε από σήμερα κιόλας το κάλεσμα για να τους μεταφέρουμε το μήνυμα ότι ο αγώνας τώρα αρχίζει. Να μιλήσουμε και στους χιλιάδες εργαζόμενους που δεν κατάφεραν να απεργήσουν. Τώρα να έρθουν μαζί μας στις επόμενες μάχες που έχουμε μπροστά μας, γιατί εμείς δεν θα χαρίσουμε κανένα στις απειλές και τις ψεύτικες ελπίδες του κράτους και της εργοδοσίας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, υπάρχει μεγάλη παρακαταθήκη. Το αποτύπωμα της απεργίας φάνηκε και στο συνέδριο της ΑΔΔΗ με τη ΔΑΣ να είναι πλέον δεύτερη δύναμη ανεβάζοντας ποσοστά και ψήφους. Είναι αυτές οι δυνάμεις που στο δημόσιο που μπήκαν μπροστά για διεκδικήσεις σε κάθε χώρο δουλειάς ενάντια στην παράδοση υπηρεσιών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενάντια σε απαγορεύσεις και καταστολή, ενάντια στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, πρωτοστάτησαν να μην περάσει το νομοσχέδιο για την υγεία, να μείνει στα χαρτιά το τερατούργημα Χαζηδάκη. Είναι όλες αυτές οι δυνάμεις που δεν συμφώνησαν στο «θα λογαριαστούμε μετά». Είναι αυτοί που πρότειναν και υιοθετήθηκε απόφαση για πανελλαδική απεργία το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να έχουν τα συνδικάτα, μια τέτοια γραμμή θέλουμε να έχουν οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα. Τώρα είναι η ώρα λοιπόν για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα της δράσης μας. Τα διλήμματα που μας ρίχνουν είναι ακόμα περισσότερα. Θέλουν πάση θυσία να φορτώσουν τα βάρη των δικών τους πολιτικών επιλογών στις δικές μας πλάτες. Όπως στη Γαλλία που συζητιέται να γίνονται blackouts στο 60% των λαϊκών σπιτιών, ακόμα και στα σχολεία.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι χάνουν 10 ευρώ για κάθε 100 που έβγαζαν πέρσι. Ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλες επιχειρήσεις στα 100 ευρώ που έβγαζαν πέρσι, φέτος βγάζουν άλλα 6,5. Να ποιος πληρώνει την ενεργειακή κρίση και ποιος κερδίζει από αυτή. Την ίδια ώρα που 2 στα 10 λαϊκά νοικοκυριά στην Ευρώπη δεν ξέρουν αν θα ανοίξουν φέτος τη θέρμανση στο σπίτι τους. Και από την άλλη, έχουμε την κυβέρνηση να μαλώνει σε πολλά εισαγωγικά με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που μοιράζονται την ίδια στρατηγική για το πού θα πρωτοχαρίσουν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι δίθεν μεγάλες τους διαφορές είναι στο ποιος μπορεί καλύτερα να μοιράσει το πλούτο του λαού στα μονοπόλια και όσο να προσπαθούν να σηκώνουν τους τόνους, δεν μπορούν να κρύψουν ότι στα βασικά, στις ανάγκες του κεφαλαίου, αυτοί όλοι μαζί τα βρίσκουν. Γιατί εκεί που όλοι μαζί συμφωνούν, ήταν στο πετσόκομμα των δικαιωμάτων του λαού μας. Γι' αυτό άλλωστε, όλοι μαζί πρόσφατα, σε μια σειρά τροπολογίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια μικρή ανάσα για το λαό μας, κράτησαν την εξής αποκαλυπτική στάση. Όλοι μαζί αρνήθηκαν την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού και της σύνταξης στους εργαζόμενους, στο δημόσιο και τους συνταξιούχους. Αρνούνται να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αλλά και ο ειδικός φόρος σε καύσιμα και ενέργεια. Όλοι μαζί αρνούνται να απαγορευτεί ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας για τα λαϊκά νοικοκυριά. Αρνούνται η ΛΑΡΚΟ να λειτουργήσει με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Αρνούνται ακόμα τη ρύθμιση χρεών ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, μη μισθωτών και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, απορρίπτουμε τον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό που φέρνει μεγαλύτερη ακρίβεια, φτώχεια, φορολογική αφέμαξη σε βάρος του λαού που θα κληθεί να σφίξει κι άλλο το ζουνάρι για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τρελή κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ένας προϋπολογισμός που για να αντιληφθεί κανείς τη φιλοσοφία του αρκεί να αναφέρουμε ότι για άλλη μια φορά το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός μέσω των δυσβάσταχτων φόρων που θα προσεγγίσουν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι για άλλη μια φορά τα λαϊκά στρώματα θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για έναν προϋπολογισμό στον οποίο παγώνουν οι μισθοί των δημόσιων υπαλλήλων, κάτι που σε συνθήκες έκρηξης του πληθωρισμού σημαίνει απώλειες για ακόμα μία χρονιά. Για έναν πληθωρισμό στον οποίο παγώνουν οι δαπάνες για την υγεία, παρά τα τεράστια προβλήματα που καταγράφονται στην ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα και στα υποκατάρρευση νοσοκομεία όπως τα κονδύλια για την παιδεία. Μειώνονται οι δαπάνες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα αμαία, τα στεγαστικά, το επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Και όλες αυτές οι περιβόητες, οι εξαγγελίες για τη δίθεν ανακούφιση του λαού είναι όλα και όλα περίπου 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση ούτε καν τις βασικές ανάγκες. Μέρον των οποίων κιόλας αφορά τη θωράκιση των ομίλων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα περιβόητα τα μέτρα τα ξαναπληρώνει ο λαός από την άλλη τσέπη μέσω της φορολογίας του. Ενώ την ίδια ώρα, συνάδελφοι, που συνολικά 15 δισεκατομμύρια ευρώ πάνε στα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων για την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, την ίδια στιγμή στη Θεσσαλονίκη κλείνουν τέριγες νοσοκομείων από τις ελλείψεις σε προσωπικό, δεκάδες αίθουσες χειρουργείων δεν λειτουργούν. Την ίδια ώρα, μόνο το 2022, περιοχές της πόλης όπως στη Τούμπα, στη Σικέ, στη Μενεμένη, πλημμύρισαν από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Την ίδια ώρα, δεκάδες λεωφορεία του ΟΑΣ συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας, με την αναμονή στις τάσεις να φτάνει μέχρι και τη μία ώρα. Αυτοί οι προϋπολογισμοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, που μεταθέτουν ευθύνες στους Δήμους για να γλιτώνει λεφτά το κράτος, είναι που οδηγούν στο έγκλημα στις Σέρες, εκεί που ένα 11χρονο παιδί έχασε τη ζωή του μέσα στο σχολείο. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι και αποτελεί δολοφονία. Είναι δολοφονία γιατί όλα όσα οδήγησαν στο θάνατό του παιδιού έχουν σαν λογική τη μείωση του κόστους, το να γλιτώσει το κράτος λεφτά για να έχει να δίνει στα μονοπόλια. Τα σωματεία μας πρέπει να μπουν μπροστά, να κάνουν δική τους υπόθεση το πού μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας.
να μην δεχτούμε μαθητές να στεγάζονται σε κοντέινερ, να μην ανεχτούμε να γίνεται συζήτηση για το αν τα σχολεία θα έχουν θέρμανση. Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα με ευθύνη του κράτους να εξασφαλιστεί ασφάλεια των μαθητών σε όλα τα σχολεία. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το ίδιο το κράτος είναι αυτό που από τη μία φορολογεί εθελοντικά τους εφοπλιστές που βγάζουν τεράστια κέρδη μέχρι και 400.000 ευρώ τη μέρα ναύλα, αλλά και είναι αυτή η εθελοντική φορολογία που τους βάζουν. Το εξωφρενικό ποσό των 20 ευρώ το καράβι και από την άλλη για το ίδιο το ποσό των 20 ευρώ πυροβολεί στο ψαχνό όπως το έγκλημα με το 16χρονο Ρωμά και εμείς ρωτάμε, δηλαδή αν μία μάνα που αυτή η ίδια η πολιτική τη στέλνει στην εξαθλίωση και την ανέχεια, αν κλέψει μέσα σε αυτές τις συνθήκες τρόφιμα για το παιδί της, τι άραγε θα γίνει. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός μαζί με την ακρίβεια, τους υπερφουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας, τους πληστηριασμούς, τον πόλεμο μαζί με τα ιδιαίτερα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε κλάδο, όπως οι απολύσεις στη Μαλαματίνα, οι εκατοντάδες απολύσεις στον κλάδο του μετάλλου, οι απολύσεις στον ελληνικό χρυσό, οι απολύσεις εργαζομένων φύλαξης, έρχεται στο προσκήνιο η ώρα να απαντηθούν όλα αυτά με οργανωμένο αγώνα από τα σωματεία μας. Αγώνα μαζικό που να αγκαλιάζει όλους τους εργαζόμενους στον χώρο δουλειάς και τους κλάδους, που θα βάζει στο επίκεντρο την αλληλεγγύη για να μην μείνει κανένας συνάδελφος χωρίς ρεύμα και φαγητό το δύσκολο αυτό χειμώνα που μας προετοιμάζουν. Αγώνα που θα χτυπάει τους πραγματικούς ενόχους για αυτή την κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι, το σύνολο δηλαδή των κυβερνήσεων και τους νόμους τους, τα κέρδη των εργοδοτών, τα υπερεργαστικά κράτη που σπέρνουν πολέμους. Αγώνα για να μείνουν στα χαρτιά ανενεργοί όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί, όπως του Χατζηδάκη, που θα βάλει φρένο στην προσπάθεια της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με όχι με αυτούς τους νόμους να μετατρέψουν τα συνδικάτα σε κέντρα αλλίωσης των συσχετισμών. Γιατί συνάδελφοι, χάρη σε τέτοιους νόμους, οι συγκεκριμένες δυνάμεις έχουν ανοίξει χορό ψηφοφόρων φαντασμάτων μέσα στα σωματεία. Πριν το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, έφεραν δύο σωματεία με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για να φτιάξουν τους συσχετισμούς. Τώρα τα ίδια τα σε σωματεία όπως των χειριστών και των αρχαιολόγων. Αξιοποιώντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία, εμφανίζουν χιλιάδες ψηφίσαντες χωρίς να ξέρει κανείς αν υπάρχουν αυτοί οι εργαζόμενοι, αν όντως εργάζονται στον κλάδο ή την επιχείρηση, αν όντως ψήφισαν. Δεν θα τους περάσει. Δεν θα αφήσουμε τις δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, όπου τα καμάρια τους στην Ευρώπη, η Διεθνή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, έγινε πρώτο θέμα δίπλα στην Καϊλή. Ο λόγος, βασικός στέλεχος τους, ο Γενικός Γραμματείας αυτής της Διεθνής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, ξέπλαινε βρώμικο χρήμα για το αιματοβαμμένο στην κυριολεξία Μουντιάλ του Κατάρ. Τέτοιους αγώνες φοβούνται κράτος και εργοδοσία και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν εμπόδια, αναχώματα, για να μην φτάσει η οργή και αγανάκτηση του κόσμου να μετατραπεί σε οργανώσει και δράση. Γι' αυτό και δεν διστάζουν να απολύσουν πρωτοπόρους συνδικαλιστές, όπως πρόσφατα τον συνάδελφό μας, τον Ταμεία του Συνδικάτου Οικοδόμου. Τους λέμε καθαρά και εξάστερα. Η τρομοκρατία τους δεν θα τους περάσει. Του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι η ώρα τα σωματεία μας να γίνουν επιτελεία μάχης. Ακόμα πιο αποφασιστικά να δουλέψουμε για να δημιουργηθούν εστίες αντίστασης παντού και να μπουν μπροστά οι δικές μας διεκδικήσεις για 825 ευρώ κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, για αυξήσεις 20% στο δημόσιο τομέα, για συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και όχι στις απλήρωτες υπερορίες, για να καταβληθεί άμεσα το δώρο Χριστουγέννων σε μισθωτούς και συνταξιούχους, να επιστραφεί ο 13ος και 14ος μισθός και η σύνταξη, για τη γενναία μείωση και το πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια, για γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης και κατάργηση του ΦΠΑ σε αυτά τα είδη, για να μην μείνει κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και τηλέφωνο, για διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά κοινωνικοκυριά και τους επαγγελματίες,
για επιδότηση ενοικίου για εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, για φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, για τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και της αύξησης της επιδότησης. Για την κατάργηση του ΕΜΠΙΑ για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες. Για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορίες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στις απολύσεις σε μια σειρά χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Μαλαματίνα που συνεχίζουν τον παλικαρίσκιο αγώνα τους. Στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, στα εργοστάσια μετάλλου στο Κιλκίης, επίσης η απληρωσιά στο Βαρβαρέσο. Όλα αυτά είναι χτυπητά παραδείγματα που αποδομούν το μύθο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και μπορούν να βοηθήσουν στην κλιμάκωση της πάλης. Για τα ζητήματα των απολύσεων χρειάζεται να φουσκώσει το κύμα αλληλεγγύης των σωματείων μας. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Συνδικάτου Μετάλλου να προχωρήσει σε γλέντι οικονομικής ενίσχυσης των απολυμμένων του κλάδου το Σάββατο 17 Δεκέμβρη το μεσημέρι στο Κιλκίης. Για τους πληστηριασμούς που γενικεύονται και χρειάζονται καλή παρακολούθηση για άμεση παρέμβαση. Ήδη τις μέρες που μας πέρασαν, τα σωματεία μας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σταμάτησαν άλλους 3 πληστηριασμούς με κινητοποιήσεις. Υπάρχει αφίσα της γραμματείας του ΠΑΜΕ με τηλέφωνα επικοινωνίας που χρειάζεται να φτάσει παντού, έτσι ώστε ο κόσμος που έχει πρόβλημα να μαθαίνει ότι υπάρχουν σωματεία και φορείς που μπαίνουν μπροστά και με μεγαλύτερο θάρρος να απευθύνεται για βοήθεια. Να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι στα ζητήματα της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας. Η απάντηση των σωματείων μας πρέπει να είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Ήδη σε μια σειρά χώρους υπάρχει σχέδιο για συλλογική σύμβαση και δίνουμε τη μάχη για την υπογραφή της. Θα είναι σκληρή μάχη, συνάδελφοι. Έτσι απολύθηκε και ο συνάδελφός από το μετρό. Σημαντική επίσης είναι η μάχη που δίνουμε στον Παπαγεωργίου για τον 13ο και 14ο μισθό, η οποία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους χώρους. Σε λίγο καιρό θα έρχονται λογαριασμοί στο αέριο και στο ρεύμα και μετά από τις νέες αυξήσεις. Οπότε μια σειρά κόσμος θα δει χειροπιαστά το μέγεθος των αυξήσεων. Να προσανατολιστούμε σε παρεμβάσεις σε παρόχους σαν μορφές κλιμάκωσης και ανάδειξης του θέματος για την επικοινωνία και τη συσπήρωση εργατόκοσμου. Προτείνεται, συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στις αρχές του 23 σε συλλαλητήριο για το θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Να οργανώσουμε, συνάδελφοι, στο μέτωπο της υγείας την απάντησή μας. Με τη συνέχεια της δράσης μας, με παρεμβάσεις στα νοσοκομεία, στην κατεύθυνση να μείνει ο νόμος στα χαρτιά. Σημασία τώρα έχει να φτάσουμε παντού και να εξηγήσουμε τι προβλέπει ο νόμος που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε συνδυασμό με τον προϋπολογισμό να αναδείξουμε πού πάνε τα λεφτά. Είναι δουλειά που απαιτεί πλατιά ενημέρωση από όλα τα σωματεία, να φτάσει το κάθε σωματείο στο σύνολο του Μητρώου του, να πάρει πρωτοβουλίες για συσκέψεις και ενημερώσεις των εργαζομένων. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις με άξονα την ενίσχυση των σωματείων να μην μείνει κανένας ανοργάνωτος. Υπάρχει πλούσια πείρα μέσα από τη μάχη της απεργίας. Βγαίνει το συμπέρασμα ότι με καλύτερους όρους δίνουν τη μάχη εργαζόμενοι όταν η συσπήρωσή τους γίνεται με επίκεντρο το χώρο δουλειάς. Η μάχη για το συλλαλητήριο, για τον προϋπολογισμό, το σχέδιο κλιμάκωσης να μετατραπεί σε αφορμή για να γεννηθούν επιτροπές των σωματείων σε περιοχές και χώρους δουλειάς, να δημιουργηθούν και να στηθούν νέα επιχειρησιακά σωματεία. Την προσπάθεια αυτή να την αγκαλιάσουμε όλοι ανεξάρτητα από ποιο κλάδο βρισκόμαστε οι εργαζόμενοι και να αποφασίσουμε να οργανωθούμε όλοι μαζί. Κάθε χώρος να γίνει κάστρο αγώνα εστία αντίστασης. Άμεσα να οργανώνουμε τις συνεδριάσεις των διοικητικών μας συμβουλίων, να προετοιμάσουμε μαζικές γενικές συνελεύσεις, να μπουν στόχοι εγγραφών στα σωματεία, στόχοι για επιτροπές σε χώρους δουλειάς και σε περιοχές. Όλα τα παραπάνω, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι για να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για την προετοιμασία των αγώνων μας, της πάλης μας ενάντια στο κλίμα ανοχής και αναμονής που πάνε να καλλιεργήσουν κράτος και εργοδοσία. Για να διαμορφωθούν όροι για μια νέα μεγάλη απεργιακή απάντηση το επόμενο διάστημα. Η απόφαση για γενική πανελλαδική απεργία που υιοθετήθηκε από το συνέδριο της ΑΔΕΔΗ με παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων να γίνει κάλεσμα προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί, συνάδελφοι, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.